την είχαμε αλλάξει την κατάσταση βεβαίως από το 2015, το λέω είναι και η τρίτη επέτειος του μεγάλου δημοψηφίσματος που έγινε και ο ελληνικός λαός ψήφισε ένα περήφανο όχι, θα είχαμε αλλάξει την κατάσταση από τον Ιούλιο του 2015, πριν 3 χρόνια, αν η κυβέρνηση Τσίπρα δεν συνθηκολογούσε, δεν πρόδιδε το δημοψήφισμα. Όλα με το οποίο επίθεση κατά της κυβέρνησης αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης με φόντο τη μνημονιακή εφαρμοζόμενη πολιτική εξαπέλυσε από την Καλαμάτα ο πρόεδρος της ΛΑΕ, Παναγιώτης Λαφαζάνης. Έχουμε μια φαρσοκομωδία παίζεται στη χώρα ανάμεσα στο καινούριο δίπολο Τσίπρα-Μητσοτάκη. Η ίδια πολιτική πρόταση, από τη μία την υποστηρίζει ο Τσίπρας και από την άλλη ο Μητσοτάκης, και παριστάνουν ο ένας στην κυβέρνηση, ο ένας είναι η κυβέρνηση και ο άλλος κάνει την αντιπολίτευση. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι η άλλη όψη του Μητσοτάκη, διότι έχει ακολουθήσει την πολιτική υποτέλειας του Μητσοτάκη και τον ακραίο νεοφιλελεύθερο δρόμο του Μητσοτάκη, και ο Μητσοτάκης μιμείται όλο και περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα στα ψέματα και στην κοροϊδία του ελληνικού λαού. Διότι όλες οι υποσχέσεις που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης υποτίθεται για να αλλάξει τα πράγματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αντίστοιχο των υποσχέσεων του Τσίπρα όταν ήταν αντιπολίτευση. Ο κύριος Λαφαζάνης εξέφρασε τη βεβαιότητα για είσοδο της ΛΑΕ στην Βουλή ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις να τις πετάξετε όλες στα σκουπίδια, στον κάλαθο των αχρήστων. Οι δημοσκοπήσεις αυτές εκφράζουν τα συμφέροντα αυτών που τις παραγγέλνουν. Τα μεγάλα επιχειρηματικά διαπλεκόμενα κέντρα, τα οποία ενισχύουν το καθένα είτε τον πόλο της Νέας Δημοκρατίας, είτε τον πόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Μια ρευστή κατάσταση στην κοινωνία, ο κόσμος προβληματίζεται πολύ, δυσφορεί, είναι αγανακτισμένος με την κατάσταση. Εμείς θα βγούμε έτσι κι αλλιώς στη Βουλή. Θα μπούμε γιατί δίνουμε μάχη μέσα στην κοινωνία, γιατί ανοίγουμε μέτωπα, γιατί έχουμε ένα θετικό ριζοσπαστικό λόγο, γιατί έχουμε εναλλακτική πρόταση. Τέλος, ο κ. Λαφαζάνης σημείωσε ότι βρισκόμαστε εν μέσω προεκλογικής περίοδου, τονίζοντας ότι πιθανόν το φθινόπωρο να στηθούν κάλπες. Της ουσίας έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Η περίοδος που διανύουμε είναι προεκλογική περίοδος. Είναι αρκετά πιθανό, παρόλο που δεν εξαρτάται από εμάς, να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.